το χώρο της νηστείας. Να τρώμε έτσι που και το σώμα μας να είναι εντάξει και το πνεύμα μας να επικοινωνεί με τον Κύριο. Γιατί αν δεν έχουμε τα δύο σημεία αυτά και το φορτώσουμε πολύ και είμαστε κάτω, τότε χάνουμε την πνευματική ανάταση. Και όταν ο Κύριος πει Χριστός Ανέστη, η Εκκλησία μας φωνάξει, εμείς πώς θα πούμε Χριστός Ανέστη? Θα έχουμε φορτωθεί με πάρα πολλά πράγματα, δεν θα έχουμε διαβάσει τα πνευματικά, δεν θα έχουμε κατανοήσει τι γίνεται αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή, δεν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα έχουμε πει στον Κύριο να μας δώσει το ένδυμα, θα ζητάμε ενδύματα άλλα και θα λέμε και εμείς Χριστός Ανέστη και άντε να πάμε να φάμε τη μαγειρίτσα. Καλά είναι και αυτά, αλλά σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα είναι η πνευματική ανάταση, η ανάσταση, η πνευματική στον άνθρωπο που αυτή είναι αιώνια. Πήγαινε Άγγελε και στο άλλο κομμάτι που μιλάει ο πατέρας, το 203. Καταπάτησε τη σάρκα, δηλαδή τα πάθη της, σύντριψε τις ροπές της και μην τη λυπάσαι. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει με τη χάρη του να το κατορθώσεις. Όταν θεωρούμε κάθε τι το σαρκικό και το αματωλό σαν ένα τίποτε, τότε ο Θεός γίνεται το πάνω για μας. Τότε βασιλεύει ο Κύριος στην καρδιά μας πάνω στα ερείπια των αματωλών κλίσεων. Λοιπόν, ο πατέρας λέει κάτι πολύ ωραίο και ας το δούμε εμείς με ένα άλλο τρόπο. Ο Κύριος ευαπτήθηκε και έφυγε και πήγε στο σανδάριο όλος για να πειραστεί. Το πρώτο πείραμα από τον Σατανά, το θυμόσαστε ποιο ήταν? Τον Άτο. Τον Άτο. Λέει αυτές τις πέτρες, λέει Άτο, λέει γιατί πεινά. Ο Κύριος πείναγε. Φυσικά πείναγε. Αλλά τι του απάντησε ο Κύριος, παππού? Που ζήσετε επάρτου άνθρωπος. Λοιπόν. Θα ζήσει μόνο με πανρήμα εξερχόμενο εξ στόματος Θεού. Λοιπόν. Αυτό λέει και ο πατέρας εκεί. Όταν η σάρκα μας έχει επιθυμίες, θέλει αυτό, θέλει και αυτό. Γιατί θα πω κάτι και να με συγχωρέσετε. Οι επιθυμίες, ξέρετε, που από πού οφείλονται? Από τα μάτια αυτά. Βλέπουν τα μάτια, μπαίνει στο πνεύμα και επαναστατεί το όνομα με στόμα και λέει είναι σε αυτά τα πράγματα και μένει αδρανή. Βάλε τις φωνές να τα αποκτήσεις. Να τα κάνει. Όταν όμως αυτά τα μάτια είναι κλειστά και ο Κύριος λέει, όποιος έχει λέει όταν ακούει, έτο. Όποιος έχει αυτιά, δηλαδή αυτιά πνευματικά, μάτια πνευματικά, ο Κύριος δεν μιλάει ούτε για αυτά, ούτε για τα αυτά, εδώ, για πνευματικά μέσα μας. Λοιπόν, όταν εμείς κάνουμε το χατήρι τη σάρκα, η σάρκα θα μας υποδουλώσει εδώ και θα προσπαθούμε μια ζωή να ανέβουμε και θα είμαστε κολλημένοι εκεί και θα έχουμε δεθεί μόνοι μας. Και όταν λέει ο πατέρας, μη τη λυπώσατε τη σάρκα σας, μην τις κάνετε χατήρια. Κάντε αυτό που ζητάει ο Κύριος τα πνευματικά. Σηκώστε το κεφάλι, προσεκτηθείτε. Και εκεί που θα νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ο Κύριος θα είναι μαζί μας, θα μας ενισχύει και τότε θα νιώσουμε τη χαρά αυτή που δεν θα και δεν θα θέλουμε να διχάσουμε ποτέ. Παρακαλώ. Ο δε κολλόμενος τον Κυρίο εν πνεύματι έτσι. Μάλιστα. Ο δε κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα έτσι. Δηλαδή το πνεύμα νικά τη σάρκα. Δηλαδή αυτός που προσκολείται λέει στο Κύριο και ζητάει το Κύριο και έχει προαίρεση με το Κύριο γίνεται ένα με το Κύριο. Άραγε αυτό να μας το πει και ο πατέρας με ποιο τρόπο για να διδαχτούμε, για να κάνουμε κινήσεις, να ωφεληθούμε. Λοιπόν, 261. Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο? Ο θάνατος. Ναι, ο θάνατος. Κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς φρίκη ότι κάποια ημέρα θα πεθάνει.
θα αφήσει την ύστερη πνοή τη. Πόσο οι καημένοι γονείς θλίβονται όταν πέθανε το παιδάκι τους και το βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδερφοί, ας μην αφινόμαστε στην υπέρμετρο λύπη. Με το δικό του θάνατο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατό μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και την δική μας Ανάσταση. Μας δίνει την πρόγευση της ουρανίας ζωής, προς την οποία οδεύουμε μέσα από τις λήψεις εδώ κάτω στην τόμου ζωή μας. Για τον αληθινό χριστιανό, ο θάνατος είναι σαν ένα ύπνος έως την ημέρα της Αναστάσεως ή σαν μια γέννηση σε καινούργια ζωή. Για να αξιωθούμε αυτήν την αιώνια και μακαρία ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγότερα για τον ειδικό θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και ζωήν χαρισάμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας είναι τόσο κατανοητός που μας δίνει ένα μήνυμα. Ότι ο άνθρωπος η φάρκα του πονηρού πιάνεται εύκολα. Αυτό που είπε ο πατέρας. Ποιο, όλοι. Η τηλεόραση λέει ξαφνικά μέσα στην οικογένεια όπου η γυναίκα άκουσε εσύ κοιτάνε, μέναν εκεί, πάθανε αυτό, όπου όπου, καταστροφή και μένουμε δίχως προσευχή δίχως επικοινωνία. Έχουμε μία θλίψη αυτόπινη γιατί χάθηκε αυτό, χάθηκε κάποιος άνθρωπος αλλά στη συζήτησή μας όμως αν πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί χάθηκε ένα άνθρωπος δικός μας, ένα συγγενής ή ένα γείτονα, λέμε τη λέξη την καλή, με την καλή έννοια που ο Κύριος ήρθε να σταυρωθεί για να φέρει την Ανάσταση και την Ανάσταση στη δική μας. Αυτή η γυναίκα, άλλο μου, άραγε θα ήταν έτσι, μακάρι να ήταν έτσι, θα λέω, αυτή τη λέξη γιατί την γυρνάμε. Αλλά πέφτουμε στα άλλα τα χαμηλά και ανώμαστε εκεί και κλαίμε και φτιόμαστε και εδώ και εκεί γιατί λείπει κάποιο πρόσωπο, γιατί η θύρα αυτή μένει έτσι, γιατί ο άλλος, γιατί αυτό. Και οι πατέρες μας λένε εκεί ότι όταν χάνουμε ένα προσιλέ μας πρόσωπο, όταν είμαστε, μιλάω τώρα για τους χριστιανούς μιλάω, για τους χριστιανούς μιλάω, έχουμε αυτό που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Ποιο, τη χαρμονίτη. Οι πατέρες λέει, όταν χάνεται κάποιο δικό σας πρόσωπο, πρέπει να προπορεύεται η χαρά, ότι έφυγε έτοιμο για το μεγάλο του ταξίδι, ο άνθρωπος αυτός, οποιοδήποτε άνθρωπος, να έχουμε τη χαρά αυτή, δόξα τω Θεώ, για τον προορισμό του, γιατί και εμείς θα φύγουμε, το πότε δεν το γνωρίζουμε, ο Κύριος το γνωρίζει. Λοιπόν, και μετά που έφυγε ο άνθρωπος, αν είναι δικός μας και τον είχαμε κοντά μας, μπορούμε να κλάψουμε. Θα προπορεύεται η χαρά. Εμείς ξεχνάμε αυτή τη χαρά. Και έχουμε όλο κλείσει. Και ο Κύριος κλείσε και σταυρώθηκε για να γλιτώσει εμάς. Και είμαστε δούλοι Κυρίου. Διότι λέει ο Κύριος, όπως το είπε και μέσα από το βιβλίο εδώ, άνθρωπος τι έχει να δώσει για να σώσει την ψυχή του. Τίποτα. Διότι ο Κύριος είδε και τα έδωσε όλα για να σωθούμε εμείς και εμείς αντί να μην τον στεναχωρούμε, να το πω πιο έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Κύριος, διότι μου είπε τώρα και πρέπει να το πω. Κάποιοι μαθητές από τους πολλούς μαθητές που ήταν κοντά στον Κύριο όταν εμίλαγε, λέει, Κύριε, Κύριε, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω γιατί πέθανε ο πατέρα μου. Και λέει ο Κύριος, θα πάνω κάψω τον πατέρα μου. Ναι, ναι. Λέει, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Πέθανε ο πατέρα μου και θέλω να πάω να τον κάψω. Και τι του είπε ο Κύριος, άσε τον πατέρα σου, θα τον εθάψουνε. Οι νεκροί αυτό. Οι νεκροί που είναι στο σπίτι και ακολούθα εκεί που είμαι η ζωή. Δηλαδή, βγαίνει ένα συμπέρασμα εδώ. Ότι ο Κύριος με τον τρόπο του, με τις ομιλίες του, εφόσον είπε αυτή τη μεγάλη λέξη, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμείς, ού περιπατήσει έτσι σκοτία, αλλά θα έχει συνέχεια τη ζωή την αιώνιο. Εμείς καταφεύγουμε εύκολα. Γιατί γίνεται αυτό?
γιατί ο πατέρας μας το έπαιξε πιο πάνω, ότι δίνουμε προτεραιότητα στην ύλη, στη σάρκα, να μην τη λείψει τίποτα, 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 τίποτα. Και στο πνεύμα μηδέν. Δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά, αν για τη σάρκα που προσπαθούμε να μην τη λείψει τίποτα, και στα φαγητά και στο δύσιμο και στο χώρο που είμαστε, στο σπίτι μέσα, που προσπαθούμε μία ζωή για τη σάρκα μας να μην με δεινοπαθεί, αν για το πνεύμα μας προσπαθούσαμε κάθε μέρα μία ώρα, και πούμε ότι ποια ώρα έχουμε ελεύθερη, ο καθένας θα κοιτάξει το δικό του χώρο πως ζει και ποιες ώρες είναι να με ελεύθερες. Να πει, έχω ελεύθερη ώρα από τάδε μέχρι τάδε. Μία ώρα θα τη διαθέσω στον Κύριο. Τα εγγόνια ο ένας ο άλλος προχωρεύεται ο Κύριος. Ποια ώρα, τι τάδε ώρα. Και θα ανοίξει το βιβλίο, θα διαβάσει και θα δει σε επικοινωνία. Και θα δείτε ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί θα έχει πάρει τέτοια τροφή το σώμα πνευματική που θα αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα που λέγαμε, θα μας δούνε στο σπίτι διαφορετικούς και θα πούνε, μα πώς άλλαξε ο μπαμπάς, η γιαγιά, η μαμά, πώς άλλαξε. Δεν άλλαξε τυχαία. Με τον Κύριο άλλαξε. Τον Κύριο. Αλλά στον Κύριο όμως δεν του κοιτάμε, δεν του χτυπάμε την πόρτα. Δεν πάμε να πάμε και ανοίγουμε άλλες πόρτες. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Ναι, είμαστε ελεύθεροι. Αλλά να πάμε και στον Κύριο κοντά μας, να μην πάμε σε όλους τους άλλους τους χώρους και στον Κύριο να μην πάμε καθόλου, γιατί τότε είναι η λέξη αυτή που είπα πρωτήτερα. Λοιμός με όμικρο γιώτα. Δηλαδή, από εκεί, από λόγο Θεού. Εμείς όμως που γνωρίζουμε τι είναι ο Κύριος, γιατί δουλειά είπε και τι να με έκανε για την ανθρωπότητα και ειδικά ατομικά για τον καθένα μας, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας. Συμφωνείτε. Τελείωσε. Όχι. Λίγο πιστεύω. 705. Θα σου δώσω λίγο. 705. Ερώτησε κάποιον από την αγωγή που είχε εκεί. Πώς σε λένε εσένα, μου λένε Κώστα. Έχεις αγάπη. Έφυγε. Είμαι Κώστα, εάν εσύ έχεις ένα κομμάτι ψωμί και όλο δεν έχει καθόλου, το μοιράζεις, θα πρέπει να πει αγάπη. Αν δεν πρέπει να αγάπη, με τα έργα, όχι με το ψωμί. Δεν κάνει τίποτα τα λόγια. Όχι να κάνει με τα έργα. Πρωτού προγραμμίζει Άγγελε, από κάτι. Ο παππούς το έπαιρε πολύ σωστά από τον Άγιο Κοσμά Εκολό και εγώ έχω να προσθέσω κάτι. Όχι. Για να μάθουμε να κάνουμε έργα, πρέπει να μάθουμε πρώτα τι λέει ο Κύριος και πώς πρέπει να τα κάνουμε τα έργα. Ενώ θέλουμε πολλές φορές να κάνουμε έργο και με τον τρόπο που το κάνουμε δεν έχει αντίκρισμα. Δηλαδή δεν κάνουμε έργο σωστό. Άρα και πρώτα πρέπει να μάθουμε τι λέει ο Κύριος, να δυναμώσουμε και οι κινήσεις μας να είναι μετά έργο Κύριου. Λοιπόν, αυτό θα πω να πέντε. Το πνεύμα είναι δυνατό και κατανικά την ύλη, ενώ η σάρκα υποκείται στα πάθη της. Το πνεύμα των ανθρώπων που χαριτώθηκαν με την βοήθεια του Θεού επιβάλλεται στη σάρκα του, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη ζωή των Αγίων, που ακόμα από τη σωματική αντίσταση των άλλων κατόρθωναν να επιβάλλονται. Ο αναγεννημένος άνθρωπος κατά την προσευχή συλλαμβάνει το νόημα των λέξεών του, νιώθει το πνεύμα του, ενώ ο αρχικός άνθρωπος νιώθει σαν ένα βάρος, μην μπορώντας να τις υποβαστάσει, γιατί του λείπει το πνεύμα και είναι ανίκανος να διεισδύσει στο καθαρό πνεύμα του, γιατί κατέχεται από το αρχικό φρόνημα. Λοιπόν, εδώ μας δίνει την απάντηση πολύ σωστά ο πατέρας της εκκλησίας μας εκεί. Όχι, ποιο. Έχουμε δύο ειδών ανθρώπων. Ένας αγωνίζεται πνευματικά, διαβάζει ακριβώς τον νόμο του Κύριου